Κυρίε και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά, μία σύνοψη των κυριότερων γεωπολιτικών εξελίξεων σε όλο τον κόσμο, αλλά και αυτών που συμβαίνουν στην περιοχή μα. Στην σημερινή μα εκπομπή έχουμε προσκεκλημένο τον πρέσβη επιτιμής τον κύριο Γεώργιο Αϊφαντή, ο οποίο τα μέτωπα που θα ε, αναλύσουμε στην εκπομπή μας είναι βασικά δύο. Το ένα το μέτωπο της Ουκρανίας και το δεύτερο της Μέσης Ανατολής. Ο κύριος Αϊφαντής έχει υπηρετήσει ως πρέσβης στην Τεχεράνη αλλά ε, ήταν και το 2006 παρών ε, υπηρεσιακά φυσικά στον Λίβανο, στο προηγούμενο πόλεμο ε, μεταξύ του Ισραήλ και της Χεσμολάχ. Άρα είναι ο κατάλληλο άνθρωπο για να μα διαφωτίσει. Δύο θερμά μέτωπα λοιπόν και ένα υφέρπον ήρεμα νεαρά στο Αιγαίο, αλλά ένα υφέρπον μέτωπο στο Αιγαίο. Και με αυτό θα ξεκινήσουμε. Κύριε Πρέσβη, σα καλωσορίζω στην εκπομπή μα και πάλι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Καλεντερίδη για την πρόσκληση. Και θα ξεκινήσουμε με το υφέρπον, αφού είναι και τα δικά μα εδώ. Είδαμε ότι ο κύριο ε, Σαμαρά από την Κύπρο, στην ουσία κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση, την ελλαδική κυβέρνηση, ότι έχει ένα στο Αιγαίο που τα ήρεμα, παίζει ένα παιχνίδι στο Αιγαίο που τα ήρεμα νερά θα καταλήξουν σε φουρτούνες και ότι ε, είναι σε εξέλιξη διαδικασίες που θα οδηγήσουν στη διάλυση του Κυπριακού κράτους που θα ακολουθήσει μετά και ε, ο διαμερισμός του Αιγαίου. Πού βρισκόμαστε σε αυτό το μέτωπο, και στη συνέχεια θα δούμε και τα υπόλοιπα. Πώ κρίνετε τι δηλώσει του κυρίου Σαμαράτου, του πρώην Πρωθυπουργού, ε, ε, και την απάντηση του κυρίου Μισοτάκη; Ναι. Ε, ο κύριο Σαμάρα γνωρίζει καλά ότι ε, δεν ε, υπήρξα ε, ποτέ οπαδός παδό τη ψηφοφόρο του. Εκτιμώ όμω απεριόριστα το σθένο που είχε να βγει και να πει αυτά τα πράγματα ε, την ε, ενδεκάτη ώρα λίγο πριν α, αποκαλυφθούν οι μεθοδεύσεις και οι σχεδιασμοί της εξωτερικής πολιτικής, α, που σε ιδιωτική βάση προωθεί ο Πρωθυπουργό. Και θα εξηγήσω μετά τι λέω σε ιδιωτική βάση. Ο, η απάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού για πατριώτες φακής και που ήταν όλοι... Και για πατριώτες που θα βάλουν την ουρά τους στα σκέλια, εάν γίνει κάτι α, με την Τουρκία. Νομίζω, ναι, διότι ο κ. Μητσοτάκη περίπου έχει, έχει εξι... αναγάγει το σε της Αλβανίας την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού, τη στοιχειώδη αντίδραση του κρατικού μηχανισμού το χειμώνα, το φλεβάρι του 2020, στην, ε, 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 ακριβώς στον Εύρο. Στις Καστανιές. Στις Καστανιές. Ο κρατικό μηχανισμό, η αστυνομία εν προκειμένου και ο στρατό έπραξαν το αυτονόητο. Ε, δεν ε, πετύχαμε κάποιο θρίαμβο ε, εξωτερική πολιτική. Ο με τη λοιπόν επειδή δεν έχει άλλο τι να επιδείξει, επιδεικνύει αυτό. Ε, και τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Και τα 12 μίλια στο, στο Ιόνιο. Πάλι καλά που δεν μιλάει για τα 12 μίλια στο Νότιο Ατλαντικό. Ε, είναι προκαλεί τη θυμηδία, αλλά δ... 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 μας αφορά όλους γιατί δεν είναι καθόλου αστείο, είναι τραγικό για την ανεξαρτησία της χώρας η, η... η εξωτερική πολιτική που προωθεί η παρουσία κυβέρνηση. Και θα τα έλεγα είτε δεν είτε... επικεφαλίστηκε τον κ. Μητσοτάκη ή τον κ. Κασελάκη ή οποιοδήποτε. Ε, τι βγήκε και είπε η κυρία Γαμβουνέλη, Ότι όπω διαπραγματεύεστε μια για οκαπα... ο Γενική Διευθύντρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Όπω λέει, διαπραγματεύεστε μια ο στη Λαϊκή, έτσι θα διαπραγματευτούμε και τα χωρικά είδα, τα αυτονόητα πράγματα. Και αφού τα διαπραγματευτούμε, μετά εμεί ε, αυτοβούλο, τάχα μου και μονομερό οπωσδήποτε, θα τα προσδιορίσουμε σε 6,5 κτλ. Εγώ να σα πω την αλήθεια ότι όταν είδα το πρωτοσέλιδο τη καθημερινή τη Κυριακή, ούτε κατά διάνοια 6 μίλια, ε, μου μπήκαν ε, φρικτέ υποψίε, με έζωσαν τα φίδια κατά το κοινό λεγόμενο. Ε, πρώτα απ' όλα, διότι ούτε κατά διάνοια 6 μίλια, εγώ ότι πάμε στα τρία Υπάρχουν και τέτοιε εισηγήσει από πλευρά του ΕΛΙΑΜΕΠ. Ε, από την άλλη μεριά μου θύμισε ένα πρωτοσέλιδο το 1968 α, της Bild μετά την επίθεση TET στο Βιετνάμ οι Αμερικάνοι είχαν τεράστιες απώλειες και είπαν τους Γερμανούς τελειώνουν τα ψέματα αν θέλετε αμερικανικά στρατεύματα στην Ευρώπη και μέσα στη Γερμανία για να μην τολμήσουν οι Σοβιετικοί να επιτεθούν, θα στείλετε ειδικότητε, κυρίω πιλότου ελικοπτέρων, στο Βιετνάμ. Και είπαν ε, οι Αμερικανοί, οι Γερμανοί, συγγνώμη, έντρομοι, μα ξέρετε, η κοινή γνώμη, γνώμη αφήσετε την πάνω μα. Και όντω έβαλαν σε εφαρμογή το σχέδιο ενημέρωση τη γερμανική γνώμη. Βγήκε η Μπίλτ λοιπόν με πρωτοσέλιδο ένα πρωί, κανένα Γερμανό στο Βιετνάμ. Ούτε κατά διάνοια τα 6 μίλια. Ήταν πληρωμένο δημοσίευμα, ήταν μεθοδευμένο δημοσίευμα. Των Αμερικανικών ε, υπηρεσιών προκειμένου να αρχίσουν να, να θέσουν το θέμα. Αν υπήρχε θέμα να πάει Γερμανό στο Βιετνάμ, υπάρχει λοιπόν περίπτωση να συζητήσουμε και να αποδεχθούμε τα 6 μίλια ούτε κατά διάνοια. Στα τρία θα πάμε. Τώρα έρχομαι σε ένα άλλο το οποίο είναι το πιο ανησυχητικό ίσως από όλα. Η κυρία Γαμβουνέλη, εγώ πρόσεξα με μεγάλη προσοχή την. Ε, την, για να πω την αλήθεια, την εμφάνισή της εκεί στην ε, επίμαχη συνέντευξη. Στην ελληνική ραδιοφωνία τη τη στην τηλεόραση. Ελληνική ραδιοφωνία Όπου μιλούσε με έναν αέρα, insider. Κύριε Γαμβουνέλη, αν δεν το καταλάβαμε, είναι στην ομάδα που διαπραγματεύεται. Γνωρίζει πράγματα που οι συνάδελφοί μου στο Υπουργείο. Είναι υπηρεσιακό παράγοντα. Καθόλου. Ε, πώς Αλλά διε... γνωρίζει πράγματα πώς που διαπραγμαστε... οι συνάδελφοί μου στο Υπουργείο Εξωτερικών τα έμαθαν από αυτήν. Του πέσαν τα αυτιά και τα μαλλιά μαζί. Όταν συμμάμαι, άκουσαν συμμάμαι, την κυρία. Κύριε κύριε Πρέσβου, είναι δυνατόν το ΕΛΙΑΜΕΠ είναι ίδρυμα το οποίο δεν έχει εμφανή σχέση με το κράτος. Προφανώς. Έχει όμως, ε, αν δείτε ποιοι το χρηματοδοτούν, το χρηματοδοτούν α, ξένοι παράγοντες, παλιό το χρηματοδοτούσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Το ζήτημα είναι ότι το ΕΛΙΑΜΕΠ... Το επισκέφθηκε και ο Τούρκος πρέσβης προσφάτως. Το έκανε, πιθε... έκανε επιθεώρηση, επιθεώρηση. Πάντες, Έκανε επιθεώρηση πάντες. Υπήρχε ολομέλεια. Δηλαδή μέχρι και υπέργερα μέλη του Ελιαμέπ ήσαν παρόντες για να μην θεωρηθεί ότι αποδοκίμαζαν την επίσκεψη του Τούρκου πρέσβη και αυτά που είπε τουρκος ο Τούρκο πρέσβη, ο νέο Τούρκο πρέσβη, ο οποίο είναι ένα άνθρωπο που γνωρίζει άριστα τον Ελλάδας -Τουρκίας, το ντοσιέ Ελλάδα-Τουρκία, το χειριζόταν άλλωστε, ε, και ο οποίο είναι ευγενή μεν αμήλικτο δε. Το ΙΛΙΑΜΕΠ έχει εξελιχθεί σε έναν παρακρατικό οργανισμό. Όπω παλιά λέγαμε, παρακρατικέ οργανώσει που κάνουν τη δουλειά τη ασφάλεια χωρί να είναι ασφάλεια και χωρί να φέρουν καμία ευθύνη. Έτσι. Και οι οποίε έδωσαν θύματα, τον βουλευτή τότε τη Εδά Λαμπράκη και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν, παρακρατικέ οργανώσει, δίχως τρίκυκλο, ή μπορεί να το δούμε και αυτό, λειτουργούν στον χώρο τη εξωτερική πολιτική και είναι το ΙΛΙΑΜΕΠ. Πώ η κυρία αυτή γνώριζε λεπτομέρειε τη διαπραγμάτευση, δείτε τη συνέντευξη. Παρακαλώ του τηλεθέτε να τη δουν, να ψάξουν στο YouTube εκεί με το πολύ χρωμοφόρεμα, όχι μια άλλη που κυκλοφορεί, με χειμωνιάτικη ενδυμασία, ο πουλίτα σίκα για τη σκάφη σκάφη. Αυτή είναι για το κιλό πατάτε. Λέει όμω, και ποια είναι η τακτική τη ελληνική πλευρά που τα γνωρίζει αυτά. Υποτίθεται ότι αυτά τα γνωρίζει η διπλωματική σύμβουλο του, του, Πρωθυπουργού, ο διπλωματικό σύμβουλο ο νέο, ο οποίο δεν στερείται ικανότητων, είναι πολύ, πολύ ικανό διπλωμάτη, μιλάει άψογα τουρκικά, ο κ. Μίλτον Νικολαίδη, κατάγεται από την πόλη, η μητέρα του ήταν ε, και εδώ στην πρεσβεία, ο ένα άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά, δεν τα γνωρίζει αυτό. Αυτό εξομολογήθηκε στην κυρία Γαμβουνέλη. Ή η κυρια Γαμβουνέλη διαπραγματεύεται απευθεία με την Αμερικανική και την Τουρκική πρεσβεία θέματα ε, οικονομική ζώνη, σαν να διαπραγματεύεται ένα κιλό στη λαϊκή. Διότι δεν ξέρω ποια είναι η διαπραγματευτική τη εμπειρία. Ξέρετε, εγώ δεν, μπο, εισβάλλω σε ένα χειρουργείο και απαιτώ να κάνω εγχείρηση ανοιχτή καρδιά. Κυρία Γαμουνέλη, είναι καθηγήτρια διεθνών σχέσεων. Ξέρετε, οι ακαδημαϊκοί έχουν αυτό το τεράστιο προνόμιο να κάνουν επιστημονικέ υποθέσει και δια τη να απαγωγή κάτι δεν πάει καλά. Delete, reset. Και ξέρουμε ότι αυτό ο δρόμο δεν οδηγεί πουθενά και πάμε σε άλλον. Στη διπλωματία, όπω στο στρατό, ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Δεν μπορεί να ξαναπεί, οπ, σταματάμε την επίθεση στο ύψομα γιατί έχει πάρα πολλέ απώλειε. Θα την ξανακάνουμε όλοι πίσω. Αυτό γίνεται μόνο στο σινεμά στη διπλωματία ό,τι πείσει σε αυτό. Πώ λοιπόν η κυρία αυτή και το Ελιαμέπ ολόκληρο από πίσω με τι υπηρεσίε του. Ε, είναι ένα ολόκληρο οργανισμό. Δηλαδή είναι ένα ίδρυμα το, το οποίο συναγωνίζεται στι τελέχου του Υπουργείου Εξωτερικών. Ένα μήνυμα υπουργείο. παρά Υπουργείο. Πώ γνωρίζουν λεπτομέρειε διαπραγμάτευση. Ε, το ε, λέω διότι θα αποκαλυφθούν, θα αποκαλύψει η άλλη πλευρά ε, μετά τις 8 Νοεμβρίου ή κατά τη διάρκεια της επισκέψεως τη συζητείτε και θα πέσουμε από τα σύννεφα, υπάρχει κίνδυνος καταγμάτων βαριτάτων, πολλαπλών. Ο κύριος Γεραπετρίτης μιλώντας στον κύριο Παύλο Τσίμα στο ραδιόφωνο του Sky την προηγούμενη εβδομάδα είπε θα θέλω να αφήσω ένα ειρηνικό μέλλον στις επόμενες γενιές και ας χαρακτηριστώ μειοδότης. Εσείς ναι. ως, ως διπλωμάτες, όταν πάμε σε μία διαπραγμάτευση, προαναγγέλουμε μειοδοσία, υποχώρηση που μπορεί να χαρακτηριστεί μειοδοσία, είναι λόγια υπουργού εξωτερικών, οποιασδήποτε χώρα δεν μιλάμε τώρα. Ο... Τεχνοκρατικά, όχι πολιτικά, πλησιάζουμε να ο... προσεγγίσουμε θέμα. Ο κ. Γεραπετρίτη ήταν ο άνθρωπο ο οποίο τεχνοκρατικά προσπαθούσε να μα πείσει ότι η Λάρισα είχε τηλεδίκηση για 1,5 χιλιόμετρο. Μάλιστα ενώπιον τη κάμερα τηλεόραση, σε ζωντανή μετάδοση. Ε, άρα θέλω να πω δεν έχει ενδιασμούς, ε, τον έχω χαρακτηρίσει ανενδίαστο ε, και επιμένω στον χαρακτηρισμό αυτό, είναι πολιτικός χαρακτηρισμός α, σε ό,τι αφορά α, το, με, το, με το τι καταπιάνεται. Ε, και ε, πραγματικά είναι ε, ε, εκ των όν ου, δηλαδή τον να μην μιλά για το τι θα πα να διαπραγματευτεί. Το να μην αποκαλύπτει τι πραγματικέ σου θέσει, ε, δηλαδή την μειοδοσία που ετοιμάσει να διαπράξει, την ομολόγησε. Θα κάνω τέτοιε υποχωρήσει που α με χαρακτηρίσετε και μειοδότη. Όταν πα σε μια διαπραγμάτευση, ο άλλο πρέπει να πιστεύει, η άλλη πλευρά πρέπει να πιστεύει ότι εσύ έρχεσαι για να πάρει τα πάντα. Και να του κάνει κάποιε υποχωρήσει. Δεν λε εδώ αυτοκίνητο να πα να πουλήσει, δεν λε ότι και με 3.000. το. Το, το... πα 10, το κατεβάζει 9, το κατεβάζει 8, το κατεβάζει 7. Ο κ. Ε, λοιπόν δεν έχει ιδέα από διαπραγμάτευση. Από την άλλη μεριά έχει μια σαφέστατη ιδέα ότι πρόκειται να διαπράξει κάτι που όλοι θα το χαρακτηρίσουμε με μειοδοσία. Και δεν είναι δικό του. Είναι όλων μα αυτό που κάνει. Δηλαδή, εγώ εξεγείρομαι γιατί ένα άνθρωπο ο οποίο υποκλήθηκε στον Ερντογάν, ένα άνθρωπο που βγήκε ω μοιόφλε την πιο κρίσιμη ώρα, που οι δύο στόλησαν στο Αιγαίο και είπε: Εμεί είμαστε μόνο μέχρι τα έξι ναυτικά μίλια. Μέχρι εκείνη η κυριαρχία μα. Τα οποία παραβίασαν οι Τούρκοι στην Κάσο, παραβίασαν και τα έξι ναυτικά μίλια, ήταν 45 λεφτά, με τα πυροβόλα στραμμένα απέναντι στο Ιταλικό πλοίο και του έλεγαν πού θα πάει γιατί θα κάνει μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα. Στα 4,5 μίλια ήσαν. Λοιπόν, αλλά Εμεί δεν αντιδράσαμε. Οι Τούρκοι ξέρουν ότι εμεί δεν αντιδράσαμε, αλλά και οι Τρίτοι όλοι που έχουν και τα μέσα, τώρα ξέρετε. Μπορείτε να δει live, ζωντανά αυτά τα πράγματα που βρίσκεται κάθε πλοίο, έχουν καταλάβει πλήρω το τι θέλουμε να κάνουμε. Ο κύριο Μησοτάκη παραπονέθηκε από τι Βρυξέλλε, εμφανώ εκνευρισμένο, ότι μα λένε και μειοδότε. Όταν ο Υπουργό Εξωτερικών προαναγγέλει ότι θα τον πούνε μειοδότη. Δεν δίνει στην ουσία το δικαίωμα. ή χωρίς εισαγωγικά στην αντιπολίτευση, αλλά και στους πολίτες να μιλούν για μειοδοσία. Κοιτάξτε, ο κ. Γεραπετρίτης έβαλε μια δικαιολογία για τη μειοδοσία του. Είπε δηλαδή ότι προ, ε, προκειμένου να έχουμε την ησυχία μας. Ανοίγαγε δηλαδή σε ύψιστο εθνικό στόχο αυτής της χώρας να έχει την ησυχία της... Και α χαρακτηριστούμε και δεσμιοδότη. Και α δώσουμε και την έγινα, την ησυχία μα να έχουμε. Αυτό είναι. Ο, 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 δεν υπάρχει στο Σύνταγμα κάτι που να ορίζεται ότι ο ύψιστο στόχο τη χώρα είναι η ησυχία τη. Αυτό είναι στόχο των υπογείων του Μαξίμου. Ε, άρα, λέω εγώ ότι ο κ. Μητσοτάκη, ο οποίο βγαίνει και λέει, μα λένε και μειοδότε, και αυτοί που μα λένε μειοδότε είναι πατριώτε φακή και διάφορα άλλα, θα πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Ο πατέρα του, όταν ο Γελμά του έβγαλε στο Παρίσι το χάρτη, και ήταν ένα άνθρωπο πολύ συμβιβαστικό ο πατέρα του, σκόρθηκε και του είπε: Αγαπητέ, σε ευχαριστώ, αλλά αυτά τα πράγματα εγώ δεν μπορώ να τα κάνω. Φαίνεται ότι ο γιο του μπορεί. Διότι πολύ επαχθέστερα αυτό που είχε παρουσιάσει τότε ο Γελμά, απαιτεί η άλλη πλευρά. Λοιπόν, κύριε Πρέσβη, στην Θράκη υπάρχει μία συμβουλευτική, η συμβουλευτική της μειονότητας, η οποία πριν από λίγες μέρες επισκέφθηκε μαζί με τους παράνομους μουφτίδες, μουφτίδες παρανόμως ε, εκλεγέντες μουφτίδες, επισκέφθηκαν το Προεδρικό Μέγαρο, τους εποδέχθηκε με κάθε μεγαλοπρέπεια ο Ερντογάν και φωτογραφήθηκαν, ενώ είμαστε σε ήρεμα νερά υποτίθεται. Καταρχά ε, καταρχάς να πούμε ότι στην Τουρκία οι μουφτίδες τοποθετείται από το τουρκικό κράτος και είναι σκληρό κράτος. Δεν είναι δηλαδή ένας υπάλληλο που είναι άνθρωποι του βαθέως τουρκικού κράτους και ασκούν στην ουσία πολιτική επί των λαϊκών μαζών τη σκληρή πολιτική του τουρκικού κράτους. Με τα κηρύγματα. Και όταν κάποιος, ε, στον Τιαρμπακύρ, πει κάποια λέξη στο κήρυγμά του στα κουρδικά, τον καθερεί αμέσω, δεν ανέχονται μίγα στο σπαθί του. Και έρχονται στην Ελλάδα και απαιτούν να εκλέγονται οι μουφτίδε, επειδή λέει εκλέγεται και ο Οικουμενικός Πατριάρχη. Δηλαδή, υπάρχει, γίνεται ένας ε, μία, ένας, προσπαθούν να κάνουν ένα συμψηφισμό ενώ υπάρχει εκεί μία ιστορία 1800 ετών στο, στο Πατριαρχείο, μια παράδοση και τη στιγμή που οι ασμοφτήτες οι Τούρκοι κάνουν αυτό που είπαμε. ήρθαν λοιπόν στην Ελλάδα, μετά το ταξίδι που έκαναν στην Άγκυρα και μετά από δύο μέρες, στα εγγένεια του μουσουλμανικού ιεροσπουδαστηρίου της Ξάνθης, στα οποία παρευρέθηκε ο τοποθετημένος από το ελληνικό κράτος, κρατικός ε, αξιωματούχος της Ελλάδας, παρευρέθηκε στα εγγένεια εκεί προπυλακίστηκε λεκτικά, παρολίγον δε και να χειροδικήσουν εναντίον του, ο εκλεγμένος μοφητής από το συγκεκριμένο άτομο της συμβουλευτικής που ήταν στην Άγγερα. Όχι ο εκλεγμένος, ο, 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 ο ελληνικό κράτος. Ο διορισμένος, ναι, συγγνώμη, ο διορισμένος από το ελληνικό κράτος, κρατικός αξιωματούχος δηλαδή της Ελλάδα, του ελληνικού κράτους, προπιλακίστηκε. Τον... προπυλακίστηκε. Τον πέταξαν έξω και προσευχήθηκε και στο πεζοδρόμιο. Και δεν Τόλμησε κανείς ούτε ε, αστυνομικός να τον προστατέψει, ούτε ο εισαγγελέα είδα από τον τύπο να, ασκεί, να κάνει κάποια διαδικασία να καλεί αυτούς που λειτουργούν ως όργανα του τουρκικού κράτους στο, στην Ελλάδα, μέσα στην Ελλάδα, για να ζητήσει ε, τον λόγο. Ή τέλο πάντων να του φέρει πρώτον ευθυνόντος. Πιθανόν υπάρχει και στον ποινικό κώδικα προπυλακισμό κρατικού αξιωματούχου, που θα, θα εμπίπτει σε κάποιο. Πώ το κρίνεται αυτό το θέμα, τι συμβαίνει στη Θράκη και γιατί αντιδρά, ή μάλλον δεν αντιδρά καθόλου ούτε το κράτο, η εκτελεστική εξουσία, αλλά ούτε και η δικαστική εξουσία. Ε, κύριε Γαλεντερίδη, το περιστατικό που περιγράψατε με τόση λεπτομέρεια. Ε, δείχνει ακριβώς ότι έχουμε αποδειχθεί εν της πράγμαση ότι στη Θράκη ασκούμε περιορισμένη κυριαρχία. Εάν κάποιος διαρρήκτης καταφύγει μέσα σε μια εκκλησία, ο, 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 οπουδήποτε στην Ελλάδα, το αστυνομικό όργανο θα μπει μέσα και θα τον συλλάβει. Ένα δολοφόνο μπει σε μια εκκλησία. Εάν μπει σε ένα τζαμί, σιγά μην μπει αστυνομικό σε τζαμί. Δηλαδή αυτό είναι το συντομότερο ανέκδοτο. Γιατί και δεν είναι ελληνική κυριαρχία, επικράτεια εκεί μέσα. Ακριβώ είναι, ε, είναι επικράτεια. Όμω έχουμε σιωπηρό παρετηθεί. Και η Τουρκία έχει αναχθεί σε προστάτη των τεμενών εν Ελλάδη. Όταν λέω σε προστάτη, όχι ότι τα αναστηλώνει λοιπά, να αναστήλωση και μερικά βοήθηση οικονομικά, νομίζω κάπου στα τρίκαλα. Αλλά ε, αποφασίζει ποιο θα μπαίνει και ποιο δεν θα μπαίνει μέσα, δια των επιτοπίων οργάνων τη. Ο κύριος αυτός που προπυλάκησε τον το διορισμένο μουφτί από το ελληνικό κράτος ανήκει στην Κεντρική Επιτροπή, στο πολιτικό όργανο, το, 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 το πολιτικό γραφείο, δεν ξέρω πώς το λένε, του Ντεμπ. Του μειονοτικού κόμματος. Κόμματο. Το οποίο εξέδωσε και μία άθλια ανακοίνωση. Ναι, οι άνθρωποι. Για το συγκεκριμένο θέμα. Οι άνθρωποι έχουν εγκριθεί από το καταστατικό τη από τον Άριο Παγώ, από του ομολόγου τη κυρία Αδηλήνη, στο οποίο μέσα απερίφηστα ομιλούν για απόσυση τμήματο τη επικράτεια. Ε, τη τράξη δηλαδή. Άρα ε, εγώ λέω ότι εάν τα θέλουμε, η άλλη πλευρά, ε, να τα δώσουμε, η άλλη πλευρά θα τα πάρει. Δεν θα είναι θυμοτυπικά πολύ κομψό τρόπο με τον οποίο θα τα πάρει, αλλά αφού θέλουμε, το πολύ μπορεί να μα δώσει και ένα χαστούκι και να πάρει αυτά που προσφέρουμε, που την αφήνουμε να πάρει. Άρα. Πώ θα πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα κατά την άποψή σα, Πρώτον, στα σοβαρά κράτη, στα σοβαρά κράτη, αυτά που έχουν πλήρη ε, ανθρώπινα δικαιώματα, πλήρε κράτο δικαίου, ε, εξηγούνται στους συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι ανοιχτά διακηρύσουν ότι θέλουν ε, να υπονομεύσουν την εθνική συνοχή και την θετική ακεραιότητα ενός κράτους. Και οι εισαγγελίες κάνουν τη δουλειά τους. Αλλά και άλλες υπηρεσίες κάνουν και αυτές τη δικιά τους. Ε, ο κύριο έχει οικονομικέ δραστηριότητε, δεν λοιπόν, τον ελέγχουν, έχει ελέγξει ποτέ η εφορία. Είναι σε όλα άψογο. Λοιπόν, επειδή παλαιότερα έχουν, υπάρχει σχετική τεχνογνωσία στι ελληνικέ υπηρεσίε, υπάρχει στι γερμανικέ, υπάρχει στι γαλλικέ κτλ. Ε, υπάρχουν τρόποι να ελεγχθούν αυτοί οι άνθρωποι. Οι οποίοι είναι θρασίδηλοι. Ε, με τι πλάτε τη Τουρκία. Ε, και πρέπει να κλείσει το προξενείο. Το προξενείο διοικεί εκεί. Παλιότερα λέγαμε συνδίκη. Τώρα μα δείχνει ότι διοικεί. Και εμεί προσαρμοζόμαστε προ αποφάσει και τη γραμμή τη διοικήσεώ του να κλείσει ε, για να καταλάβει η Τουρκία ότι όταν ποτέ ξανανοίξει θα πρέπει να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρονται οι διπλωματικές αρχές και όχι όπως ο επικυρίαρχος της περιοχής. Δεν υπάρχει θεραπεία αν δεν κάνουμε εκτομή του όγκου, του καρκινογόνου όγκου. Η χημειοθεραπεία θα σκοτώσει και ό,τι υγιές υπάρχει. Πρέπει λοιπόν να κλείσει το προξενείο, οι άνθρωποι οι οποίοι. Τι επιπτώσει θα έχει αυτό στι ελληνικέ διπλωματικέ αρχέ, στην Τουρκία. Σα λέω ό,τι και να έχει. Ο Θεό ο ίδιο να κατέβει επί τη γη, το προξενείο πρέπει να κλείσει. Γιατί λειτουργώντα μα προκαλεί πολύ μεγαλύτερη ζημιά από όποια, από όποια ωφέλη έχει η λειτουργία ή ουδήποτε ελληνικού προξενείου στην Τουρκία. Άρα Κανονικά πρέπει, το ομόλογο του είναι το, το, το προξενείο στην Αδριανούπολη, α, το, α, το ελληνικό. Αλλά θα κλείσουν το γενικό προξενείο Κωνσταντινούπολεως. Η απάντηση είναι ότι είναι ένα πλήγμα, είναι μία ζημιά, αλλά είναι ελεγχόμενη, δεν μπορεί να μας σκοτώσει, ενώ το άλλο στη Θράκη, η ανοχή αυτού του είδους λειτουργίας τουρκικών προξενικών αρχών στη Θράκη, είναι ο καρκίνος από τον οποίο θα φύγει όλη η Ελλάδα. Γι' αυτό ε... το λόγο θα πρέπει να, να προχωρήσουμε στην επόδυνη απόφαση αυτή, επόδυνη εκ, των, εκ του αποτελέσματος. Και επόδυνη για τους Τούρκους, όχι για, για μας. Επόδυνη εκ του αποτελέσματος και για τους Τούρκους ή για μας. Θα χάσουμε την επαφή με, τους, με τα απομεινάρια της ε, ομογένειας. στην Κωνσταντινούπολη όταν κλείσει για ένα διάστημα το ελληνικό γενικό προξενείο. Ε, το φανάρι θα περάσει έτσι μια εποχή ε, ε, ισχνών ε, αγελάδων Πα περιπτώσει υπάρχουν. Το, τουρκικό, το αμερικανικό προξενείο προς το οποίο παραδοσιακά προσφεύγει το φανάρι, νομίζετε ότι Μα το... συγγνώμη, υπάρχουν και ένα εκατομμύριο και παραπάνω Ορθόδοξοι που υπάγονται στο οικομενωμένο Πατριαρχείο στι ΗΠΑ. Ακριβώς... Αυτοδικαίω λοιπόν. Αυτό. Αλλά να... η δικιά μα η δουλειά δεν είναι να προστατεύσουμε το κύρος του φαναρίου ανά τον κόσμο. Αυτό θα το κάνει μόνο του. Και εμείς να το βοηθήσουμε. Η δικιά μας δουλειά είναι να προστατεύσουμε την εθνική μας αυτοτέλεια η οποία απειλείται πλέον ανοιχτά μα για να αναδειχθεί όχι σε κυριαρχή, κυριαρχή επί της Αν αποφασίσει αύριο ο, 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 ο Τούρκος πρόξενος να μπει μέσα στο, 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 στο γραφείο του δήμαρχου εκείς και, και να, να, να τον ραπίσει το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμαρχο δεν το δεχτεί ευχαρίστω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ε, σε λίγο, κύριε Πρέσβη, πάμε στο τέλο του πρώτου μέρου τη εκπομπή. Είναι ευγενή ο, 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 ο και δεν το έχει κάνει μέχρι στιγμή, αλλά ουσιαστικά αυτό μα κάνει, μα ραπίζει. Λοιπόν, ε, πάμε προ το τέλο του πρώτου μέρου τη εκπομπή. Απλά ε, να πω σε εσά και στου τηλεθεατέ μα ότι φίλο, στενό μου φίλο, ε, που υπηρετούσε στο ΣΔΟΕ, στην οικονομική δηλαδή στο οικονομικό έγκλημα στην περιοχή, ε, μου έδωσε τα στατιστικά στοιχεία των ελέγχων που έκανε το ΣΔΟΕ στις επιχειρήσεις των νομών Ροδόπης. Ενώ ε, η, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ των χριστιανών και των μουσουλμάνων στη Ροδόπη, 70% ήταν οι Έλληνες στους χριστιανούς και 30% ήταν στους μουσουλμάνους. Ρώτησα λοιπόν γιατί δεν γίνονται οι έλεγχοι ισονομία, να τηρείται η ισονομία. Μου είπε ότι αυτές είναι οι οδηγίες από τα κεντρικά να μην ενοχλούμε τις οικονομικές δραστηριότητες των πρακτόρων του τουρκικού προξενίου. Το είπε λοιπόν... στον προστήμο σας, το είπε. Ιπ... Από για... εδώ και από εκεί. Αυτά για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί. Κυρίε και κύριοι, είμαστε και πάλι μαζί. Είναι η εκπομπή Γεωπολιτικά. Καλεσμένο τη εκπομπή ο πρέσβη επιτιμή, ο κύριο Γεώργιο Αϊβαντή. Στο πρώτο μέρο, θίξαμε το θέμα των ελληνοτουρκικών, των ήρεμων νερών, με ή χωρί εισαγωγικά, και το θέμα της ε, Θράκης, Θράκη, το πολύ σοβαρό επεισόδιο που είναι ει βάρο ενό Έλληνα κρα... κρατικού αξιωματούχου μουσουλμάνου, του ε, διορισμένο πρέσβη της μουφτή ε, της, ε, ε, της ε, Κομοτηνής ε, τώρα ήρθε η ώρα να περάσουμε στα δύο θερμά μέτωπα να, περά, να πάμε καταρχάς στο μέτωπο που έχει και τη μεγαλύτερη επικίνδυνότητα κατά την άποψή μας και είναι το μέτωπο της Μέσης Ανατολής ε, επικίνδυνότητα επέκτασης του πολέμου από τον οποίο μπορεί να επηρεαστεί και η Κύπρος και η χώρα μας ε, Κύριε Πρέσβη, ήσασταν το 2006 υπηρεσιακά... στο θερμά... Στη Βηρητό. Στη Βηρητό. Ε, τι είχε γίνει τότε... και τι βλέπετε σήμερα... στην περιοχή. Πώς Το... βρεθήκατε τότε... Στο ε, στη Βηρητό. Τότε άρχισε η επίθεση του Ισραήλ... Α, και... μία εβδομάδα μετά συνειδητοποίησαμε... ότι ο τότε... δεύτερος γραμματείας πρεσβείας... ο κύριος Σπυριδάκης, ένας πολύ αξιόλογος και θαραλέο συνάδελφο, ο, ο οποίο όμω ήταν ο μόνο Έλληνα διπλωμάτη εκεί, διότι ο προηγούμενο πρέσβη είχε αποχωρήσει και ο καινούριο δεν είχε διαπιστευτεί ακόμη, διότι ο πρώτο του Λιβάνου δεν διαπίστευε, ήταν σε σύγκρουση με την κυβέρνηση και δεν... αρνείται να διαπιστεύσει ή ονδήποτε πρέσβη. Χρειαζόταν ενίσχυση. Και Στάλια ένα κλιμάκιο, ήταν ο πρέσβη ο κ. Αγαθοκλή, ήμουν εγώ τότε ω σύμβουλο πρεσβεία, να συντονίσουμε επί τόπου, μετά νομίζω πήγε και ο συνάδελφο Μαθιουδάκη, είχαν λήξει η να συντονίσουμε την βοήθεια που έστειλε η Ελλάδα τότε και την απομάκρυνση των προσφύγων, όσων ανθρώπων που θέλανε να βρουν ασφαλής καταφύγιο από τις εχθροπραξίες. Περισσότεροι από αυτούς προέρχονταν από τον Νότο και μόνο ότι δεν είχαν τις κατάλληλες βίζες και τα κατάλληλα χαρτιά, η Ελλάδα τους απεμάκρυνε. Και τότε εγώ πραγματικά είχα χαρί διότι παρά τα, τις τραγικές ελλείψεις που είχαν τα πλοία που είχαμε στείλει, ε, τα, κα, τα, πολεμικά... τα, πολεμικά, πλοία που είχαν yeah. στείλει, φρεγάτες. φρεγάτες, ναι, και τα λοιπά, είχαν τραγικές ελλείψεις, τις στον δρόμο, αλλά έκαναν τη δουλειά τους. Ε, η Ελλάδα έδειξε τη σημαία της και την έδειξε τη σημαία της ο γενικός σε μια παρέλαση, την, κάνοντας μια δουλειά, σώζοντας ανθρώπους, τους οποίους τα Ισραηλινά ελικόπτερα τους κυνηγούσαν μέχρι και μέσα στο λιμάνι. Του βάλαμε πάνω στα δικά μα πλοία και του στείλαμε. Διότι πα διοκόμενος έχει ανάγκη, είναι καθήκον μα να, 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 να είναι ασφαλής. Δεν ήταν εμπεπλεγμένοι στον πόλεμο, ήταν πολίτε άμαχοι. Ήτανε πολίτε άμαχοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν πολιτική δραστηριότητα. Και τότε είχα δει τη Χεσμπολά. Ουσιαστικά δεν είδα τη Χερσμολα, δηλαδή, του ανθρώπου οι οποίοι είχαν αναλάβει τι επαφέ με του ξένου διπλωμάτε οι οποίοι ήταν επί του πεδίου, γιατί υπήρχαν και Ιταλοί συνάδελφοι που μια δουλειά, υπήρχαν και Βρετανοί και Γάλλοι κτλ. Και, τα λοιπά. ε, και οι άνθρωποι οι που μα μιλάγανε ήταν περισσότεροι χριστιανοί ε, από την καλή κοινωνία του Λιβάνου, με άψογα όχι μόνο γαλλικά που είναι παράδοση στο Λίβανο, είναι γαλλόφωνη χώρα, αλλά και αγγλικά. Ε, και οι οποίοι μα λέγανε με μεγάλη περηφάνεια ότι τα παιδιά του πολεμούσαν στον Νότο μαζί με τη Χεσμολά του Ισραηλινού εισβολή. Υπήρχε λοιπόν η, άπο... η εικόνα μιας μεγάλης ομοψυχίας. Η Χεσμόλα τότε έσωσε με την αντίδρασή της στον πόλεμο, το οποίο προκλήθηκε από την απαγωγή δύο Ισραηλινών στρατιωτών, α, οι οποίοι μάλιστα απήχθησαν νεκροί, δηλαδή βαριά τραυματισμένοι, τους κάναμε μια ενέδρα, τους πιάσανε... Ακριβώ ε, ακριβώς δίπλα στα σύνορα, τους τραβήξανε μέσα στο Λίβανο για να τους ανταλλάξουν δικούς τους κρατουμένους. Το Ισραήλ εισέβαλε στο Λίβανο. Δεν πήγε πολύ μακριά. Δεν έφτασε ποτέ στον ποταμό Λιτάνη, ο οποίος είναι 35 χιλιόμετρα βορείος και λέει, ρέει παραλλήλως με, τα, α, με την μπλε γραμμή των σύνορων ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Λίβανο καθυλώθηκε στα 2,5 χιλιόμετρα, πορυφόλασε στα 500 μέτρα. Είχαν μεγάλες απώλειες σε άρματα μάχης. Είχαν μεγάλες απώλειες σε οπλίτε ε, οπλίτες των ειδικών δυνάμεων. Οι επιχείρησαν με χειρουργικές επεμβάσεις, στέλνοντας ειδικέ δυνάμεις. Ε, οι όλες αυτές οι κομοπόλεις, 10 μέχρι 40.000 που είναι πάνω στις, κορφέ κορφές των λόφων που ε, είναι ο Νότιος Λίβανος, έγιναν παιδεία άγριων μαχών σώμα προ σώμα. Είχε καταφύγια, είχε κέντρα υποκλοπής των κινητών των Ισραηλινών, γιατί όλοι μιλάγαν στα τηλεφωνά του νόμιζαν ότι οι άλλοι βάρβαροι, ας πούμε, δεν μπορούν να υποκλέψουν. Ε, ε, είχε είχε, είχε ντου μέσα στα, 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 στα τούνελ, είχε ε, κατα, ε, τροφή, είχε πολεμοφόδια, κορνέτ, ρωσικούς πυράβλου οι οποίοι άνοιγαν τα μερκάβα σαν να του ξεκόλαγαν τον πυργίσκο. Ε, και εκεί δόθηκε μια αιματηρή μάχη, η οποία κράτησε 31 μέρες και μετά ε, ε, υπήρξε, υπήρξε, συμφωνία. Πάμε στο σήμερα τώρα. Πάμε τώρα στο σήμερα. Το, το Ισραήλ έχει μαζέψει 60 με 70 χιλιάδες ανθρώπους ε, στρατό. Έτσι, ε, το 3 τέταρτο του αρματικού του δυναμικού. Αυτό δεν το βάζει εκεί για να πάρει αέρα. Το βάζει γιατί προτίθεται να μπει μέσα. Και θα μπουν μέσα. Και ίσως φτάσουν στο λιτάνι. Με απώλειες, με απώλειες. Είναι προφανώ προετοιμασμένο το κράτο του Ισραήλ και ο στρατό του Ισραήλ να υποστεί αυτέ τι απώλειε να πραγματοποιήσει τον σκοπό του. Το ζήτημα είναι τι θα πετύχει. Έστω ότι φτάνει στο Λιτάνι, έστω ότι ανάμεσα στο ποτάμι, τον, το, 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 το ποταμό Λιτάνι και τα σύνορα ξολοθρεύει κάθε αιστεία, κάθε τούνελ τη Χεσμολά. Ωραία, θα τον βαρούν. Πιο βόρεια, από πιο βόρεια. Έχει τα μέσα, δηλαδή έχει προχωρήσει τεχνολογία που έχει στη διάθεσή τη Χεσμολά. Μπορεί να σε βαράει από 100 χιλιόμετρα μακριά, από 200, από 300. τι έχουν δώσει δηλαδή ε, οι, οι Ιρανοί τα απαραίτητα μηχανάκια να κάνει αυτή τη δουλειά ώστε το βόρειο Ισραήλ, η Χάιφα συμπεριλαμβανομένη, ε, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι του Ισραήλ, να μην έχει ασφάλεια. Και η τρίτη σε πληθυσμό πόλη τη ε, της χώρα. Ε, άρα, ε, ναι, μεν ο σιδηρού στόλο, το Iron Dome, αλλά όταν σηκώνει, πετά, πούμε, εκατοντάδε κατιούσα και κάποιε δεκάδε πυράβλου. Το σύστημα δεν μπορεί να καταλάβει τι είναι τι. Υπάρχει ε, αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, saturation, κορεσμό, και κάποιοι πύραυλοι περνάνε, λίγοι να περνάνε την εβδομάδα. Ο στόχο τη Χεσμολά να μην υπάρχει ασφάλεια στο βόρειο Λίβανο επιτυγχάνεται. Ο στόχο ο στρατηγικό του Ισραήλ, ποιο είναι, να σκοτώσουμε όλου του κακού, να σκοτώσουμε όλου αυτού που δεν έχουν καλή ιδέα για το Ισραήλ πρέσβη απέραντο ε, επειδή απέραντη, πρέπει, απέραντη αποστολή. Επειδή πρέπει να δώσουμε και την εικόνα στους ε, τηλεθεατές να πούμε ε, καταρχάς το ποιο φταίει σε αυτή την υπόθεση δεν μπορεί κανείς να το προσδιορίσει διότι έχει σημασία που βάζεις και το σημείο αναφοράς. Άμα το βάλεις στο 500 π.Χ. υπάρχει άλλη προσέγγιση άμα το βάλεις στο ε, 1914 που άρχισε η αγορά γης τότε από τους Εβραίους στην Παλαιστίνη έχει ε, άλλη θεώρηση, άλλη θεώρηση έχει από την ίδρυση του κράτου το Ισραήλ. Άρα δεν θα πάμε σε αυτό. Να μείνουμε όμω στο εξή, ότι κάποια στιγμή ο Κασίμ Σουλεϊμάνη, μια εμβληματική προσωπικότητα όπω την χαρακτήρισε ο ίδιο ο Τραμπ που έδωσε εντολή να τον ε, εξοντώσουν, ε, ε, κατόρθωσε και δημιούργησε αυτό το αρχιτεκτόνημα του άξονα της αντίσταση όπως τον ονομάζουν και πλέον το Ισραήλ. Δεν έχει σημασία για ποιο λόγο, όταν κάνει κάποια πράξη δέχεται πειρά από το Λίβανο, από τη Χεσμολάχ, από τη Συρία, από τις πολιτοφυλακές του Ιράν, από τη Χαμάς, από τους Χούθι και Εσχάτος και από την Ισλαμική αντίσταση στο Ιράκ. Πώς θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει αυτό το Ισραήλ, αφού βάλετε με πειρά, okay. δηλαδή βάλετε. Πώ θα έπρεπε να το αντιμετωπίσει. Α, αυτό ρώτησε ο πρόεδρο Βάιντεν τον, Νετανιάχου στο τηλέφωνο, σε μια, όχι την τελευταία, στην προπροηγούμενη τηλεφωνική του συνομιλία. Μετά δεν μιλήσαν για ένα μήνα. Του είπε, ποιο είναι, Ποια είναι η στρατηγική σου, Μπίμπι. Και μετά του είπε, Δεν έχει στρατηγική. Και χρησιμοποίησε τον όρο Son of a bitch. Δεν έχει. Δηλαδή οι Αμερικανοί ενδιαφέρονται για το τι θα συμβεί μετά. Ωραία, τους σκοτώσαμε όλου, με, τα, με τους ασύρματους, με το ένα, με το άλλο, τους βρήκαμε, τους σκοτώσαμε. σκοτώσαμε πρόσφατα και τον... Α, σινουάρ, τον, τον σινουάρ. νέο ηγέτη ναι, της χαμάς. Ναι, και η, η, η σκηνή της δολοφονίας, το όπως είχε αποτυπωθεί από, κράνο, από κάμερα σε κράνος, είναι αποκαλυπτική. Α, ο άνθρωπος με κομμένο το χέρι από το πλήγμα του άρματος, κλπ, και τους πέταξε το ξύλο που κρατούσε. Και τον σκότωσαν. Ωραία. Μετά, τι γίνεται. Δηλαδή, ο Σινουάρη ήταν η πέμπτη γενεά ηγεσία. Θα δυσκολευτεί η Χεσμολά να βρει κάποιον άλλον. Θα βρεθεί, μπορεί να είναι κατώτερο ή Χαμά. Συγγνώμη, η Χαμά. Καλύτερο ή χειρότερο, δεν έχει σημασία. Πάντω θα βρεθεί. Η μα του Ισραήλ, η μαζική εθνοκάθαρση που εφαρμόζει, είναι τέτοια που γεννά το πρόβλημα, πρόβλημα επιλογή έχουν, όχι πρόβλημα προσέλευση για προθύμους να πολεμήσουν το Ισραήλ όλες οι εκδοχές των Παλαιστινίων. Άρα, είναι αυτό που συμβαίνει με το γρασίδι. Όσο το κουρεύεις τόσο περισσότερο θάλει το γρασίδι. Έτσι είναι και είναι ωραίο. Αυτό το πράγμα θα πρέπει να το δουν. Δύο κράτη πρέπει να υπάρξουν. Αλλά όχι το ένα επί της γης το Ισραήλ και το άλλο στον ουρανό η Παλαιστίνη. Δεν μπορεί να του σκοτώσει όλους. Θα πρέπει να έρθει σε μια συμφωνία μαζί του. Και όπως έλεγε μια εμβληματική προσωπικότητα τη Ισραηλινής ε, Δημοσιογραφίας, δημοσιογραφία. Ε, του Συντάκτη τη Χαρέτζ, ο Ντιντεόν Λέβη, σήμερα στο Αλ το πρωί. Το πρόβλημα είναι ότι τον Νετανιάχου να αρχίσει να τον υποστηρίζουν. Αυτή τη φυγή προ τα μπρο του Νετανιάχου του δίνει, φέρνει περισσότερου ψήφου. Οι άνθρωποι φοβούνται και σου λέει: Πάμε με τον Μπίμπι και όπου βγει. Την τελευταία φορά που πήγαμε, συγκρούστηκαν οι μαξιοστοιχίε. Ε, 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 δηλαδή το Ισραήλ κάνει ένα άλμα στο κενό. Δεν μπορεί να εξαλείψει όχι του Παλαιστινίου, ούτε το, το, το Ιράν, ούτε κανέναν. Μπορεί να του πλήξει. Ναι, τα πλήγματα ναι. δεν εξουδετερώνουν τον άλλον. Δεν μπορεί να γυρίζει στην περιοχή με ένα σφυρί στο χέρι, γιατί τότε τίνει να αντιλαμβάνεσαι όλα τα προβλήματα ω πρώτε. Η, η Τουρκία επειδή παρακολουθώ τον τουρκικό τύπο και τις αντιδράσεις και τις ομιλίες του στη τηλεόραση, πλέον ανοιχτά μιλά για τα υπεσχημένα εδάφη της Επαγγελίας από τον Εφράτη μέχρι τον ποταμό, για το Μεγάλο Ισραήλ και λέει ότι το Ισραήλ πλέον, ότι η Χαμάς αντιστέκεται για μας για την Τουρκία εννοεί, το ίδιο και η Χεσβολάχ, αν πέσει η Χαμάς, αν πέσει η Χεσβολάχ, μετά έρχεται η σειρά μας. Γιατί η Συρία έχει ένα πρόβλημα, δεν μπορεί να αντισταθεί, είναι από το 2011 σε πόλεμο. Ε, αυτό, κατά την άποψή σου, έχει καμία λογική βάση, καμία πιθανότητα να συμβεί ή η Τουρκία φοβάται ότι αυτή η κατάσταση όπως δημιουργείται στη Μέση Ανατολή και το ενδεχόμενο να κτυπηθεί το Ιράν από το Ισραήλ και από τις ΗΠΑ και να έχουμε εσωτερικές ανακατατάξεις. Το είπε ο ίδιος ο, πρόεδρος, ο νέος πρόεδρος ότι την επόμενη μέρα αν γίνει κάτι θα έχουμε τέσσερα καινούργια κράτη στην επικράτεια του Ιράν. Ένα από αυτά θα είναι το, ε, το Κουρδιστάν, το Νότιο Αζερμπαϊτζάν, το Χουζιστάν και το... Ε, το... Το άλλο που είναι κοντά στο Πακιστάν, το τέταρτο, τώρα μου διαφεύγει. Τον Παλουσιστάν. Το Παλουσιστάν, ναι. Ε, Η Τουρκία λοιπόν τι πιστεύετε, φοβάται όντω την επέκταση του Ισραήλ ή φοβάται την ίδρυση του τρίτου αυτόνομου κουρδικού κράτου, που μετά θα έρθει η σειρά και για την ίδια να δημιουργηθεί στο έδαφο τη ένα αυτόνομο κουρδικό κράτο. Τι πιστεύετε από τι γνώσει που έχετε και από τι πληροφορίε που έχετε. Η εμπειρία μου είναι ότι όλοι οι συνάδελφοί μου, όταν ήμουν εγώ στην Τεχεράνη από τον Γενάρη του 2015 μέχρι τον Ιούνιο του 2017, αυτά τα δυόμιση χρόνια, έψαγναν να βρουν του διαφωνούντε Κούρδους και κυρίω του διαφωνούντε Αζέρου, οι οποίοι θα αποσπώντω όλο το δυτικό Ιράν να φτιαχνούν και οι δύο κράτη. Δεν του βρήκα. Μόνο έψαχναν και επιτόπου. Πήγαιναν στην Ταμπρίζ και του έψαχναν επιτόπου. Ο ίδιο ο Πεζεσκιάν είναι από τη μία μεριά Αζέρο, από την άλλη μεριά είναι Κούρδο του Ιράν. Η αυτοκρατορία έχει την τάση να ενσωματώνει. Μεγαλύτερη ελκτική δύναμη έχουν οι Αζέροι του Ιράν στου Αζέρου του Αζερβαϊτζάν παρά το ανάποδο. Ε, όσο για του Κούρδου, αυτοί οι Κούρδοι ε, έχουν αποδείξει εν τη πράγμαση ότι στηρίζουν το Ιράν. Δεν αποκλείω να, αν δημιουργηθεί ένα κουρδικό κράτο. Αυτό, μία αυτόνομη αυτό περιοχή. Μία αυτό αυτοδιοικούμενη. Να πάνε προ τα εκεί. Όμω αυτέ είναι ασκήσει επί χάρτου. Η Τουρκία σαφώ ε, καταλαβαίνει ότι δεν αρχίζουν να αλλάζουν σύνορα, στο νότιο Λίβανο, στη Συρία κτλ. Γιατί να μην αλλάξουν και στη βόρεια Συρία και να δημιουργηθεί μια κουρδική οντότητα. Θέλει να το προλάβει. Μα εκεί υπάρχει κουρδική οντότητα. Ναι, ο νεό να, να, να Ναι, de facto υπάρχει, de jure. Αν έχουμε αναθεώρηση του συντάγματο. Και μετά θα έρθει η σειρά τη. Αυτό φοβούνται το, οι ίδιοι. Το φοβούνται οι ίδιοι, αλλά βλέπετε ότι είναι και διατεθειμένοι να παρέμβουν για να το προλάβουν. Εγώ εκτιμώ ότι η Τουρκία, αν αρχίσει να τεμαχίζει το Λίβανο, θα αποβαστεί στην Τρίπολη από αέρου και θαλάσση, διότι γίνει σκληρή Σουνίτε και θα, επηγει, θα εμφανιστεί. Προς μεν το ΝΑΤΟ ότι επεκτείνει την Ατοϊκή επικράτεια, προσθέτει τον μουσουλμανικό κόσμο ότι πάει εκεί για να προστατεύσει του μουσουλμάνους από το Ισραήλ. Θα πρέπει να προσέξουμε. Θα διακινδυνεύσει δηλαδή μια πιθανή σύγκρουση με τον Ισραηλινό στρατό. Οι, Ισρα... οι Ισραηλοί το τελευταίο πράγμα που θέλουν να πλήξουν είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ και δεν την Τουρκία. Έχουν αρκετού αντιπάλου. Εκτό εκτός του εδάφου τη Τουρκία, αν συγκρουστούν, θα θεωρηθεί ότι πλήττουν την Τουρκία. Μα οι Ισραηλοί δεν σκοπεύουν να φτάσουν στην Τρίπολη, η οποία για του τηλεθεατέ βρίσκεται 200 χιλιόμετρα του Σβηρητού. Είναι κοντά στην Συρία. Στη Συρία, ναι. Λοιπόν, ε, δεν σκέφτονται να φτάσουν μέχρι εκεί. Ε, άρα δεν βλέπω σύγκρουση. Ε, βλέπω μια προσπάθεια να ιδιοποιηθεί τον αγώνα των Παλαιστινίων και να εμφανιστεί ω προστάτη του και διπλωματικό του εκπρόσωπο, τώρα που υπάρχει και κενό ηγεσία, ο Ερντογάν. Αυτή είναι μια προσπάθεια την οποία το Ιράν δεν μπορεί να την αφήσει. Κύριε Πρεσβή, Τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν δημοσιεύματα ότι το Ισραήλ εμπλέκεται σε συγκρούσεις που γίνονται ε, στην περιοχή του λεγόμενου Ελεύθερου Συριακού Στρατού Εθνικού, ή Εθνικού Συριακού Στρατού, ότι κάποιες ομάδες καθοδηγούνται από τις μυστικές υπηρεσίες του Ισραήλ και οδηγούνται σε σύγκρουση με κάποιες που καθοδηγούνται από την Άγκυρα, Άρα έχουμε μία σύγκρουση δια αντιπροσώπων ήδη Ακριβώς, του μα, σκίες, είναι, Τουρκίας, και Ισραήλ. Είναι το savoir Βίβρα, έτσι, δηλαδή αυτό, αυτό στη Μέση Ανατολή, η σύγκρουση δια αντιπροσώπων. Η Τουρκία έχει την κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, το Ιράν την αυτοκρατορική του κληρονομιά και το Ισραήλ τις φιλοδοξίες του. Και πολύ επιδέξιες μυστικέ μυστικές υπηρεσίες. Ε, συνεπώς, εμένα δεν μου προκαλούν εντυπωσει αυτά. Αυτό που προσπαθώ να καταλάβω ως διπλωμάτης είναι τη μεγάλη εικόνα τι, που θα καθίσει αυτή η σύγκρουση, η γενικευμένη που επιχειρεί ο, Νετανιάχου, για πολύ ιδιωτελείς λόγους, ε, να σύρει όχι μόνο το Ισραήλ, τη χώρα του, αλλά και τη Δύση. Κύριε Πρέσβε, επειδή διαβάζω και βλέπω διάφορες αναλύσεις, ε, θεωρώ ότι είναι, περίπου, ότι είναι πολύ δύσκολο για να μπω και, και, αδύνατον όλη αυτή την ε, κατεύθυνση που έχουν πάρει τα πράγματα ε, να, την, ε, να καθοδηγείται μόνο από τον Νετανιάχο, από τον Μπέγκ Βίρ και από τον Σμότρης που είναι η ηγέτης των δύο άλλων κομμάτων. Διότι αν ήταν μόνο αυτό θα είχαμε σοβαρές αντιδράσεις είτε από το βαθύ Ισραήλ είτε από τον... Εβραϊκή, ε, Κοινότητα στι της ΗΠΑ της Αμερικής, που είναι πανίσχυρη και από αλλού. Μήπω λοιπόν όλα αυτά που κάνει ο Νετανιάχου είναι μεν μπροστά ο Νετανιάχου και ο Μπέγκβιρ και ο Σμότριτ, αλλά υπάρχει κάποιο βαθύτερο σχέδιο από ε, του ε, ανά τον κόσμο Εβραίου όντω για επέκταση των συνόρων και τη επικράτεια του Ισραήλ, του κράτου του Ισραήλ. Ότι υπάρχει ε, τέτοιο σχέδιο είναι και διακηρυγμένο. Δηλαδή μπορεί να, μπορεί να σηκώσει τι πλάτε του ο Νετανιάχου ένα τόσο μεγάλο σχέδιο. Και... Όχι, όχι, πάρα πολλοί ε, Οι πολιτικοί, πρώην Πρωθυπουργοί, ο Μπένετ και τα λοιπά, βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε ότι τώρα είναι η ευκαιρία να φτιάξουμε ασφάλεια, μια χώρα, μια, ε, μια περιραίουσα, μια ζώνη γύρω τα σύνορά μα, ζώνη ασφαλεία και τα λοιπά. Ουσιαστικά να επεκτείνουμε την, κυριαρχία μα και να αναγνωριστεί διεθνώ αυτό το πράγμα. πρακτικά είναι αδύνατο. Όμω ε, το να πεις σε κάποιον ο οποίος πίνει ακατάσχετα ότι το τέλος του θα έρθει από την κύρωση του ύπατος ε, είναι επιστημονικά διαβεβαιωμένο ο, ο πότης δεν σε πιστεύει ποτέ και αν το πιστεύει δεν τον ενδιαφέρει σε αυτή την κατάσταση βρίσκεται το Ισραήλ έχει μεθύσει από τις στρατιωτικέ του επιτυχίες αλλά οι αρχαίοι μόνοι πρόγονοι έλεγαν πάντοτε ότι η ύβρις προηγείται από την έμεση κύριε Πρεσβή ε, ε, δεν ξέρω αν οι διπλωμάτες ε, κάνετε εκτιμήσεις. Ενίωτε. Ε, θα ήθελα την εκτίμησή σας για το ποια θα είναι η έκταση της επίθεσης του Ισραήλ, στο Ιράν, που αναμένεται από μέρα σε μέρα, την Κυριακή λένε, δηλαδή την ημέρα που προβάλλεται η εκπομπή, έχει τελικό Υπουργικό Συμβούλιο και Συμβούλιο Ασφαλείας για να ε, καθοριστούν οι στόχοι, αλλά και η ημερομηνία της επίθεσης του Ισραήλ. Ποιο θα είναι η έκταση της επίθεσης και αν αυτή η επίθεση είναι οριοθετημένη όπως η προηγούμενη. Για ποιο λόγο βρίσκεται το αεροπλανοφόρο, δύο αεροπλανοφόρα στην περιοχή αλλά και το αντιπεριευνικό σύστημα ΘΑΑΤ στο Ισραήλ. Ε, η επίθεση δεν θα έχει στόχο τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις διότι τότε θα κλείσουν τα στενά ορμού. Και θα είναι σαν ολόκληρη η Δύση να έχει πυροβολήσει το πόδι τη και να κάνει τη Ρωσία που θα ξεκολουθεί να πουλάει το πετρέλαιό τη πάμπλουτη. Και Α... εκτό αυτού θα επηρεαστούν και οι εκλογέ στι ΗΠΑ. Προφανώ, όταν, όταν φύγει στο Θεό η τιμή τη Βενζίνης. Υπέρ του Τραμπ. Θα... Υπερ, μπαίνουμε σε μια κατάσταση όπου το, 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 αυτοκτονούμε συλλογικά ω Δύση, mm. ανεβάζοντα τι τιμέ και κάνοντα του αντιπάλου τη Δύση, δηλαδή Κινέζου που έχουν τεράστιο απόθεμα και κυρίω Ρώσου, του. Ωραία. Εντάξει, ε, δεν θα είναι αυτό. Οι πυρηνικέ εγκαταστάσει δεν πλήττονται έτσι όπω είναι φτιαγμένε. Δηλαδή, χρειάζεται πυρηνικό πλήγμα για να εξοδετερωθούν και εάν. Και πυρηνικό πλήγμα το Ισραήλ δεν πρόκειται να κάνει. Άρα, τι μένει, μένουν τα αστικά κέντρα. Θα πει ότι χτύπησε, θα χτυπήσει αστικά κέντρα, την Ταμπρίς, το Ισφαχάν, την Τεχεράνη, Για ότι χτυπάω εγκαταστάσει των φρονών τη Επανάσταση. Όντω, είναι απόλυτα ενσωματωμένε και αφανεί μέσα στον νοικιστικό ιστό μέσα στο, στον αστικό ιστό. Το έχουν δοκιμάσει αυτό παλαιότερο ο Σαντάμ Χουσέιν, έστελνε τα σκουντ και έπεφταν επιδικαίων και αδίκων. Πιστεύω ότι ακόμη και οι αντιπολιτευόμενοι, για να μην θεωρηθούν προδότε του Ιρανικού έθνους, θα ταχθούν με το καθεστώ, αφήνοντα για αργότερα τι διαφορέ του. Ε, άρα το βλέπω εντελώς ατελέσφορο αλλά μπαίνοντας στη λογική των Ισραηλινών θα χτυπήσουν αστικά κέντρα με επιδίωξη να υπάρχουν θύματα ώστε να εξεγερθεί ο πληθυσμό, ιδίω σε πόλεις όπω το Ταμπρίζ, το, το κατά του καθεστώτος. Δεν βλέπω ειλικρινά να επιτυγχάνει αυτή είναι η πρόβλεψή μου. Εγώ πάντοτε στην υπηρεσία μου, όταν θεωρούσα ότι έχω τα δεδομένα, έκανα προβλέψει. Όχι ω ε, άνθρωπο που παίζει προπό, αλλά ω άνθρωπο που με τεκμηριωμένα, με ό,τι είχε πρέπει να πούμε λίγε. Έχουμε μόνο λίγα λεπτά, κύριε Πρέσβη, να πούμε κάτι για το μέτωπο τη Ουκρανία. Απλά με αυτά που λέτε, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να θεωρήσουμε σίγουρο ότι θα απαντήσει το, το Ιράν. Πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία. Αυτό είναι και ο στόχο. Τι πάει χτυπάει ο ένα, τι πάει ο άλλο. Πού θα φτάσει αυτή η ιστορία. Πού μπορεί να φτάσει. Ε... Watch me, watch me όπως είπε και ο Τριντό. Παρακτηρίστε μας, δηλαδή, θέλω να το πάνω στο, στο, στο Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βολεύει το Ισραήλ, την πολιτική ηγεσία, μια αέναη σύγκρουση. Ένα κομμάτι του Αμερικανικού κατεστημένου δεν έχει πρόβλημα με την αέναη σύγκρουση. Ε, ναι, κίνδυνοι υπάρχουν να εξαπλωθεί, να, να, να. Αλλά θεωρούν ότι από τη στιγμή που η Ρωσία είναι αγκιστρωμένη σε δική τη σύγκρουση, ό,τι συμβεί στη Μέση Ανατολή θα ελεγχθεί και θα λειτουργήσει προ των Αμερικανικών συμφερόντων. Αλλιώ δεν θα δίνανε ένα μήνα για να κόψουν τα, τα όπλα. Συνεπώ, όπω όταν είχαν ρωτήσει τον Τριντό, uh, τον πατέρα του, όταν είχε κηρύξει στρατιωτικό νόμο, μέχρι πού είναι διατεθειμένο να το φτάσει, απάντησε, watch me. Κοιτάξτε με. Λοιπόν, ε, έχουμε πολύ λίγα λεπτά. Πέστε μας τι συμβαίνει Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχετε και την άποψη, την εκτίμησή σας, τι συμβαίνει στο μέτωπο της Ουκρανίας, πού βρισκόμαστε, πόσο μακριά είμαστε από το τέλος του πολέμου. Εάν ε, εκλεγεί ο πρόεδρος Τραμπ, δεν είμαστε πολύ μακριά. Το, το τέλος είναι ορατό. Θα είναι κάποια στιγμή το επόμενο καλοκαίρι. Ε, εάν εκλεγεί το Δημοκρατικό Κόμμα, μπορεί να παραταθεί η, 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 η αντοχή της Ουκρανίας. Να πλήττει την Ρωσία. Το πρόβλημα όμω δεν είναι ο ποιο θα φάει περισσότερα πλήγματα. Το πρόβλημα είναι αν η Ρωσία θα καταφέρει να φτάσει μέχρι τον Δνύπερο και στην περίπτωση τη Οδυσσού να τον διαβεί στον νότο και να αποκλείσει από τη θάλασσα την Ουκρανία. Ο Δνύπερο είναι ένα ποτάμι με μεγάλο πλάτο, χιλιόμετρα σε πάρα πολλά σημεία, κατά το μεγαλύτερο κομμάτι της ροής του, χιλιόμετρα, φάρδο. Άρα. Μπορεί να είναι ένα φυσικό σύνορο. Η Ρωσία αισθάνεται ότι τον κερδίζει. Ανάμεσα, αν πέσει το Ποκρόφσκ, δεν υπάρχει άλλη γραμμή άμυνα. Είναι το ποτάμι. Θα πρέπει να το περάσουν οι ίδιοι Ουκρανοί να πάνε στη δυτική όχθη για να μπορέσουν να, ανακόπ, να, να βάλουν ένα ασφαλέ. Ε, 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 να παρεμβάλλουν ένα ασφαλέ ε, σύνορο ανάμεσά του. Ε, ο πρόεδρο Ζελένσκι κατέθεσε ένα σχέδιο για την νίκη. Δεν νομίζω ότι. Στου ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δεν νομίζω ότι έπεισε κανένα. Και στο ΝΑΤΟ. Ναι, και στο ΝΑΤΟ. Στου ναι. υπουργού άμυνα του ΝΑΤΟ και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε όλου. Ναι. Ναι. Κατηχούσε του ήδη πιστού. Δεν προσπαθούσε. Αλλά δεν νομίζω ότι κανένα πιστεύει. Μα ότι... το ακύρωσε ο Ρούτε. Είπε, δεν είμαι σε θέση να σα πω ότι στηρίζω το σύνολο του σχέδιου τη νίκη. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο αποτελείται από πέντε κεφάλαια. Τα, τα... Και τα τρία μυστικά. Ε, μία Τρία μυστικά παραρτήματα. Εάν λοιπόν δεν στηρίξει το σύνολο, δεν υπάρχει σχέδιο. Μα... Το σχέδιο υπάρχει ένα. Ακριβώς ο, 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 ο Ρούτε περιμένει την 5η Νοεμβρίου τι αμερικάνικε εκλογέ. όπω και οι Αμερικανοί τι περιμένουν, για να ξέρει τι θέλουν οι ΗΠΑ. Ο πρόεδρο Τραμπ έχει εξαγγείλει ότι τη σύγκρουση αυτή δεν την τελειώσει και έτσι όπω έχουν τα πράγματα δεν θα την τελειώσει με παραχωρήσει του Πούτιν. Θα τελειώσει με παραχωρήσει από την αδύνατη μεριά που αυτή τη στιγμή είναι ο, ο, ο Ζελένη. Κύριε Πρέσβη, επειδή προεκλογικά υπάρχει ένα θρίλε στι Αμερικής, ενώ πραγματικά κινούνται στι 7 κρίσιμε πολιτείε, στήθο με στήθο οδεύουν προ την 3η, 5η Νοεμβρίου. Δεν θα σα ζητήσω να κάνετε εκτίμηση γι' αυτό. Την Για... έχω κάνει, έχω πει και την προσωπική, τι, μου λοιπόν. εκτίμηση, ναι. η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα κερδίσει με βραχία, πλην όμως σαφή, κεφαλή, σαφή διαφορά, ο... ο Τραμπ. Διότι ένα κομμάτι ζωτικό αναπόσπαστο των Αμερικανών ψηφοφόρων του Δημοκρατικού κόμματο, των Νέων, των Αριστεριζόντων, των Μουσουλμάνων στο Μίσιγκαντ. Δεν θα πάνε να ψηφίσουν μια κυβέρνηση που έχει ταυτιστεί τόσο πολύ με το Ισραήλ. Θα κάτσουν σπίτια του, ενώ οι Ρεπουμπλικάνοι θα πάνε ενσώματοι. Ο, ο, ο Τραμπ ε, αρκεί να κρατήσει τι δυνάμει που έχει. Η κυρία Κάμαλα, χάρη είναι αυτή που πρέπει να έχει κεντρόφυγε δυνάμει και πρέπει να τι κρατήσει. Οι πολιτικοί. Φυγόκεντρε. Ναι, 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 ναι φυ, δυνάμει που πρέπει να τι ακυρώσει, να κρατήσει του ανθρώπου, να φέρει ανθρώπου οι οποίοι παραδοσιακά ψήφισαν ένα δημοκρατικό εδώ τώρα δεν θα πάνε. Ε, αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικά δύσκολο διότι ο κύριο Νετανιάχου δεν τη κάνει τη ζωή εύκολη. Ε, γι' αυτό βγήκε και έκανε το διάγγελμα η κυρία Χάρης α, και άρχισε να μιλάει ότι εάν δεν βελτιώσουν την επιστημιστική επιστη, κατάσταση στη Γάζα, σε ένα μήνα θα του κόψει τα όπλα. Και γι' αυτό η, ε, η επιστολή των 30 ημερών. Ε, μετά τις, ε, κύριε Πρέσβη, μετά τι 5 Νοεμβρίου, θα ξαναείμαστε εδώ. Μπορεί να πέσω έξω. Θα δε, βάλουμε δε, δε, κάτω τι εκτιμήσει που έχει. Δεν δε εκτιμήσεις... θεωρώ ότι. Έχω ζήσει πολλά χρόνια στον Καναδά. Δεν θεωρώ... Είναι εξαιρετικό παραδεκτήριο γιατί συμβαίνει από κάτω. Δεν θεωρώ ότι είμαι ογκούρο, αλλά η αίσθησή μου είναι. Ε, ...χωρίς να, να ε, λέω πάντα, ότι μάλλον θα κερδίσει... Πάντα, πάντα όταν γίνονται εκτιμήσεις... Αλλά μπορεί να γίνει το απρόπτωτο. πάντα, έχουμε, όταν, ακόμη, πάντα τρεις ακόμη Πάντα όταν γίνονται εκτιμήσεις υπάρχει ο κίνδυνος η εκτίμηση να μην... Ε, ε, Βλέπω είναι... ότι η δυναμική που ανέπτυξε η κυρία Χάρης όταν πήρε το χρήσμα Πέφτει. Ναι, με ένα παλατιανό πραξικόπημα. Έτσι, ναι, μέρα με τη μέρα πέφτει αυτή φθήνει, η δυναμική. Είναι, φθήνει, φθήνει, ενώ είναι. ο άλλος κρατάει τις δυνάμεις του. Και βελτιώνει τη θέση του από τη φαίνεται στη δημοσκοπήση. Βελτιώνει τη θέση του. Η ψαλίδα κλίνη κλείνει που είχε ανοίξει με, την, με το που χρήσε, πήρε το χρήσμα, όμως φαίνεται ότι κλείνει. Θα δούμε μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Στην επόμενη εκπομπή μετά στις 5 Νοεμβρίου θα είμαστε εδώ για να δούμε τα αποτελέσματα. Κυρίε και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Άλλη μια εκπομπή γεωπολιτικά έφτασε στο τέλος της. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευχηθούμε. Τα θερμά μέτωπα να έχουν ένα αίσιο τέλος κάποια στιγμή και το υφέρπον μέτωπο στο Αιγαίο να κάποια στιγμή να καταλήξει υπέρ της, το της χώρας μας. μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.